Ο πρώην ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράντοβαν Κάρατζιτς, εκτός από πολιτικός, ήταν ψυχίατρος και ποιητής. Γεννήθηκε στο Μαυροβούνιο. Έζησε από τα 15 του χρόνια στο Σεράγεβο. Έγινε γνωστός στη δεκαετία του 90 ως πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας, ενός εκ των δύο μερών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, που τότε βρισκόταν σε εμφύλιο πόλεμο. Μην νομίζετε ότι δεν θα οδηγήσετε τη Βοσνία στην κόλαση και το μουσουλμανικό λαό ίσως στην εξαφάνιση, διότι οι μουσουλμάνοι δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους εάν διεξάγεται πόλεμος εδώ. Πώς θα τους αποτρέψετε όλους να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον στη Βοσνία, έλεγε το Φεβρουάριο του 1992, μιλώντας στο Βοσνιακό Κοινοβούλιο. Μετά το δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση της Βοσνίας, οι Σέρβοι επιχείρησαν να εμποδίσουν μια τέτοια εξέλιξη. Στις περιοχές όπου οι Σέρβοι πλειοψήφισαν, ανακηρύχθηκε η λεγόμενη Δημοκρατία της Σερβίας. Η πολιορκία του Σαράγεβο, καθώς και η σφαγή στη Σρεμπρένιτσα, ήταν δύο από τα βασικά γεγονότα του εμφυλίου πολέμου. Κατά τη διάρκεια των αιματηρών συγκρούσεων, εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι. Ο Κάρατζιτς συνελήφθη στο Βελιγράδι στις 21 Ιουλίου του 2008. Χρησιμοποιούσε πλαστή ταυτότητα με το όνομα Ντάγκαν Ντάμπιτς. Όταν συνελήφθη, είχε λευκά μακριά μαλλιά και μακριά λευκή γενιάδα. Ασκούσε το ιατρικό επάγγελμα και έκανε διαλέξεις.